Το βιβλίο της Γιώτας Βάση, Φιλοσοφικά Παραμύθια, παρουσιάστηκε στην πόλη της Καλαμάτας, στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Για το βιβλίο μίλησε η Μαρία Κατσέα, βιβλιοθηκονόμος, υπεύθυνη της βιβλιοθήκης των εκπαιδευτηρίων Γείτονα, ενώ την εκδήλωση διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και η Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιολογία. Ήρθα εδώ με αφορμή τα φιλοσοφικά μου παραμύθια, με πρόσκληση του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιολογίας, στην υπέροχη πόλη της Καλαμάτας λοιπόν και στην δημοτική, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, να μιλήσουμε λοιπόν για παραμύθια με φιλοσοφικό υπόστρωμα. Μην τα φοβηθείτε, είναι τρεις μυθοπλαστικές ιστορίες που ουσιαστικά δίνουν το έναυσμα ενός διαλόγου εκπαιδευτικών ή γονιών με τα παιδιά. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη διαφορετικότητα, για το διαγενειακό διάλογο μέσα από τρεις μυθοπλαστικές ιστορίες, μέσα από εργαλεία, έννοιες που τα παιδιά καταλαβαίνουν και λατρεύουν, όπως είναι τα παραμύθια. Μια μέρα παιδικού βιβλίου. Δηλαδή, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα? Γιατί 2 Απριλίου έχει γεννηθεί ο Hans Christian Andersen. Το ξέρετε, έχετε διαβάσει κανένα παραμύθι? Το ασχημόπαρχο, τη μικρή κορδόνα, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Είναι λοιπόν εθνικός πραγματικά συγγραφέας για τη Δανία και σε όλο τον κόσμο αυτές τις μέρες γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε την ανάγνωση, τη λογοτεχνία, τα παιδικά βιβλία.